Καλησπέρα. Είμαι και εγώ εδώ σήμερα για να σας πω τη δικιά μου ιστορία. Ιούλιος 2016 και οι προκριθέντες αθλητές ήδη στο Ολυμπιακό χωριό και εγώ σε ένα προπονητικό κάμπ στην Καστοριά. Δύο μήνες πριν, χάσαμε την τελευταία ευκαιρία πρόκριση για τους Ολυμπιακούς αγώνες και βρισκόμαστε στη γνωστή προετοιμασία με την εθνική ομάδα. Κάπου εκεί για εμάς είχε τελειώσει το όνειρο των Ολυμπιακών αγώνων. Ένα μεσημέρι όμως, ένα αναπάντεχο τηλεφώνημα μας σοκάρει τελείως. Με τη μία, τηλεφωνώ στη μητέρα μου και της λέω: «Μάνα, φεύγω διακοπές στο Ρίο Ντε Τζανέιρο». Ξεκίνησα την ενασχόλησή μου με την κοπηλασία όταν ήμουν 12 χρονών, με προτροπή του πατέρα μου, ο οποίος από εκεί και έπειτα ήταν και προπονητής μου. Στην αρχή μου άρεσε πολύ η κοπηλασία σαν άθλημα, κάτι τελείως διαφορετικό για την ηλικία εκείνη. Η επαφή με το υγρό στοιχείο, οι πρωινές προπονήσεις με τη βάρκα στο θερμαϊκό, ο συντονισμός με το πλήρωμα. Όμως η φύση του αθλήματος είναι τέτοια που δεν είναι για απλό αθλητισμό, αλλά για πρωταθλητισμό. Αυτό σημαίνει καθημερινές πολύωρες προπονήσεις, διατροφή και γενικά στερήσεις. Κάπου εκεί άρχισα να το βλέπω σαν αγκαρία και να το κάνω μόνο και μόνο για να ικανοποιήσω τις επιθυμίες και τις βλέψεις που είχε ο πατέρας μου για εμένα, γιατί δεν ήθελα να τον απογοητεύσω. Εξαιτίας των προπονήσεων, δεν ήταν λίγες φορές που έχασα το παιχνίδι με τους φίλους μου, στερήθηκα εξόδους και γενικά ώρες διασκέδασης. Ακόμα θυμάμαι τους κολλητούς μου, κατευθείαν μετά το σχολείο, να έρχονται να μου χτυπάνε την πόρτα με μία μπάλα στο χέρι και εγώ να ετοιμάζω ήδη το σάκο της προπόνησης. Ωστόσο, παρότι η αρχή ήταν δύσκολη και υπήρχε αρκετή γκρίνια από πλευράς μου, η αλλαγή στο σώμα μου και η προσπάθεια του πατέρα μου να με κρατήσει κοντά στο άθλημα ήταν δύο καθοριστικοί παράγοντες για τη συνέχεια. Όσο περνούσε ο καιρός βελτιωνόμουν και οι επιδόσεις μου ήταν καλύτερες. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να αλλάξουν πλέον οι στόχοι μου και να αρχίσω να αφιερώνω πολύ περισσότερο χρόνο στις προπονήσεις, παραμελώντας ό,τι άλλα καθήκοντα είχα να κάνω. Και να είμαι λοιπόν, 3 χρόνια μετά, σε μια βάρκα στην Καστοριά, ανάμεσα στους καλύτερους κοπηλάτες της χώρας, διεκδικώντας μία από τις 3 θέσεις για την πρόκρισή μου στην Εθνική Ομάδα και το Βαλκανικό Πρωτάθλημα. Χωρίς καθόλου εμπειρία και με πάρα πολύ άγχος, δεν περίμενα πως πρέπει να ανταγωνιστώ όλους αυτούς τους αθλητές. Ποτέ δεν φαντάστηκα πως θα καταφέρω να κερδίσω αυτή την κούρσα και να βρεθώ σε σημείο να προπονούμε για 2 εβδομάδες με την Εθνική Ομάδα, με στόχο πλέον το Βαλκανικό Πρωτάθλημα. Οι μέρες περάσαν πολύ γρήγορα και έφτασε η στιγμή που θα φορέσω και θα αγωνιστώ για πρώτη φορά με τα γαλανόλευκα. Ξεπερνώντας τον εαυτό μου και κάνοντας μια φοβερή κούρσα στον τελικό στη Βουλγαρία, κατάφερα να ανέβω στο ψηλότερο σκαλί του βάθρου. Το συνέστημα που δεν θα ξεχάσω ποτέ, η ανατριχίλα που ένιωσα όταν άκουσα τον εθνικό μας ύμνο μέσα σε μια ξένη χώρα και είδα τη σημαία μας να κυματίζει ψηλότερα από όλες. Εκείνη τη στιγμή κατάλαβα πως η κοπηλασία δεν είναι απλά ένα άθλημα για μένα, αλλά αποτελεί κομμάτι και σκοπό της ζωής μου. Ακολούθησαν 3 χρόνια με πολλές διεθνείς επιτυχίες και διακρίσεις σε ευρωπαϊκό αλλά και παγκόσμιο επίπεδο. Όλα αυτά, ωστόσο, δεν ήρθαν από μόνα τους. Η προετοιμασία γινόταν στα προπονητικά κάμπ στην Αθήνα το μεγαλύτερο διάστημα του χρόνου, περίπου 250 μέρες το χρόνο. Υπήρχε πολύ ψηλή σωματική κούραση, καθώς το πρόγραμμα απαιτούσε 12 προπονήσεις τη βδομάδα, διάρκειας από 8 έως και 10 ώρες ημερησίως. Πλέον όμως ήμουν συνειδητοποιημένος για τον όγκο της προπόνησης και τις ώρες που έπρεπε να αφιερώσω αν ήθελα να φτάσω σε υψηλό επίπεδο. Εκτός της εξωθενητικής προπόνησης, υπήρχε και πολύ ψυχολογική πίεση, καθώς ήμουν αναγκασμένος να λείπω για πολύ μεγάλα χρονικά διαστήματα μακριά από την οικογένειά μου. Θυσίασα πολλά πράγματα από την καθημερινότητα, όπως το σχολείο και την προσωπική μου ζωή. Καλοκαίρια, εκδρομές, νυχτερινή ζωή, παρέες και γενικά διασκέδαση ήταν κάτι που είχα ξεχάσει. Στερήσε όμως και πολύ πιο απλά πράγματα που τα είχες δεδομένα και πλέον τα εκτιμάς. Όπως για παράδειγμα το να πεινάς και να μην μπορείς να φας για να παραμείνεις στην ελαφριά κατηγορία ή ακόμα χειρότερα το να διψάς και να μην έχεις περιθώριο να πιείς ούτε νερό. Ωστόσο, ήξερα ότι ήταν ο μόνος τρόπος για να πρωταγωνιστήσω στο εξωτερικό το να κάνω περισσότερη προπόνηση και θυσίες από τους αντιπάλους μου. Χωρίς να ξέρω ότι κάποια στιγμή στη ζωή μου θα βρεθώ στη σκηνή εδώ μπροστά σε εσάς,
είχα παρακολουθήσει μία παρόμοια ομιλία, η οποία μιλούσε για τις αποτυχίες. Το κομμάτι που μου είχε μείνει από την ομιλία εκείνη είναι πως ο δρόμος των ονείρων και της επιτυχίας είναι πάντα στρωμένος από αποτυχίες. Από τη δική μου πλευρά, λοιπόν, αρκετοί ξέρουν για τους Ολυμπιακούς Αγώνες, αλλά πολύ λίγοι γνωρίζουν το πώς μέσα από δύο αποτυχίες κατέληξα εκεί. Συγκεκριμένα, Σεπτέμβριος του 2015, Παγκόσμιο Πρωτάθλημα στη Γαλλία, οι 11 πρώτες βάρκες εξασφάλιζαν μία θέση για το Ρίο. Εγώ, ωστόσο, δεν κατάφερα να το ολοκληρώσω λόγω τραυματισμού, με αποτέλεσμα όχι μόνο να χάσω την πρόκριση, αλλά να μείνω και 2 μήνες εκτός για αποκατάσταση. 8 μήνες μετά, Μάιος του 2016, Παγκόσμιο Πρωτάθλημα στη Λουκέρνη, μία τελευταία ευκαιρία πρόκρισης. Οι 2 πρώτες βάρκες εξασφάλιζαν μία θέση. Σε όλη την κούρσα προπορευόμασταν και από πίσω μας ακολουθούσαν οι Γερμανοί και οι Ρώσοι. Στα τελευταία μέτρα όμως κατάφεραν να μας περάσουν, χωρίς να έχουμε δυνάμεις αντίδρασης, τερματίζοντας τρίτη, χάνοντας πλέον κάθε ελπίδα να ζήσουμε το όνειρό μας. Τα συναισθήματα εκείνη τη στιγμή απερίγραπτα. Ένιωσα πως έχασα τα πάντα. Πως οι κόποι και οι θυσίες όλων αυτών των τελευταίων χρόνων πήγαν χαμένοι. Το περιστατικό που δεν θα ξεχάσω ποτέ συνέβη 2 μέρες μετά, με την επιστροφή μου στο αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης, όπου με περίμεναν οι δικοί μου άνθρωποι και φίλοι. Με το που τους είδα, ξέσπασα σε κλάματα και κατέρευσα. Μετά από αυτή την αποτυχία, πραγματικά ήθελα να τα παρατήσω και να απομακρυνθώ από το χώρο της σκοπηλασίας. Ωστόσο, αφού πέρασε λίγο καιρός και καθάρισε το μυαλό μου, δεν το έκανα και γύρισα στην εθνική ομάδα πιο δυνατός και πεισμωμένος από ποτέ, με στόχο πλέον τη νίκη στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα. 2 μήνες μετά, όλα κυλούσαν ομαλά στο προπονητικό κάμπ στην Καστοριά. Ένα μεσημέρι όμως, ένα απρόσμενο τηλεφώνημα φέρνει τα πάνω κάτω. Μας ειδοποιούν λοιπόν πως το ρωσικό πλήρωμα, το οποίο 2 μήνες πριν μας απέκλεισε από τους Ολυμπιακούς Αγώνες, βγήκε θετικό σε έλεγχο ντόπινγκ και ότι πάμε εμείς στη θέση τους γιατί είμαστε το αμέσως επόμενο πλήρωμα. Αισθανθήκαμε πως ήρθε η ώρα της δικαίωσης και εκείνη τη στιγμή η ευτυχία μας ήταν τόσο μεγάλη που δεν μπορώ να σας περιγράψω πραγματικά πώς αντιδράσαμε. Αφού το πανηγυρίσαμε έξαλλα, τηλεφωνώ στους δικούς μου ανθρώπους και τους λέω: «Φεύγω διακοπές στο Ρίο». Όλες οι χώρες, μαζί και η ελληνική αποστολή στο Ολυμπιακό χωριό, και εμείς ετοιμάζουμε βαλίτσες. Η τύχη πλέον με το μέρος μας και το αντιλαμβανόμαστε με το μπαίνουμε στο αεροπλάνο. Είχε γίνει λάθος στις θέσεις μας, τις είχαν δώσει σε άλλα άτομα και μας αντικαθιστούν με VIP. Σε ατομικό κρεβάτι πλέον πετάμε για το Ρίο. Αργοπορημένοι, φτάνουμε στο Ολυμπιακό χωριό και κάπου εκεί αρχίζει το όνειρό μας. Χωρίς καθόλου άγχος, μετά από όσα έχουμε περάσει για να φτάσουμε ως εκεί, το μόνο που θέλουμε να ζήσουμε και να απολαύσουμε την κάθε στιγμή. Ήμασταν το πιο νεανικό πλήρωμα που έχει συμμετάσχει ποτέ σε Ολυμπιάδα στο άθλημα της σκοπηλασίας. Εγώ μόλις 19 χρονών και δεν ήμουν καν ο μικρότερος του πληρώματός μου. Ξεκινάνε οι αγώνες και χωρίς καθόλου πίεση και απαιτήσεις από τους δικούς μας ανθρώπους, καταφέρουμε να αποκλείσουμε πληρώματα πολύ πιο έμπειρα από εμάς. Πρώτη κούρσα λοιπόν, προκριματικός. Και οι 3 πρώτες βάρκες περνάνε με τη μία στην επόμενη φάση που είναι ο ημιτελικός. Τερματίζουμε τρίτη, αφήνοντας εκτός τους Γερμανούς, οι οποίοι 2 μήνες πριν ήταν αυτοί που μας είχαν περάσει. Σαν σήμερα το θυμάμαι, 9 Αυγούστου του 2016, μία μέρα πριν την ημέρα των γενεθλίων μου, τρέχουμε τον ημιτελικό. Σύνολο 6 βάρκες και μόνο οι 3 εξασφαλίζουν μία θέση για το μεγάλο τελικό των Ολυμπιακών Αγώνων. Μετά από μια συναρπαστική κούρσα, καθώς εμείς, η Αμερική και η Κίνα, για όλο τον αγώνα παλεύαμε για την 3η θέση, στα τελευταία μέτρα καταφέρουμε να τους περάσουμε. Χώρες όπως Αμερική και Αγγλία μένουν εκτός, ενώ εμείς προκρινόμαστε. Ήδη είχαμε πετύχει πολλά περισσότερα από όσο ονειρευόμασταν. Μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες και με την έναρξη της ακαδημαϊκής χρονιάς, εισήχθησα με τη διάκρισή μου στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, στο τμήμα της ψυχολογίας. Αρχικά είπα να κάνω ένα διάλειμμα από την κοπηλασία για να ξεκουραστώ. Όταν όμως αποφάσισα να ξαναξεκινήσω, ανακάλυψα πως η ίδια η φύση του αθλήματος
όπως πριν χρόνια με όθησε στον πρωταθλητισμό, με τον ίδιο τρόπο με απόθησε. Όντας πλέον φοιτητή σε μια πολύ καλή σχολή, δεν μπορούσα να συνδυάσω τις τωρινές επιθυμίες μου με τις απαιτήσεις του αθλήματος, να πηγαίνω έρχομαι δηλαδή συνέχεια στην Αθήνα, δίχως να ξέρω ότι κάποια στιγμή θα αναγνωριστούν ξανά οι θυσίες μου και χωρίς να έχω τα προνόμια που δικαιούμαι σαν αθλητής τέτοιων προδιαγραφών. Από εκεί και έπειτα αφοσιώθηκα στις σπουδές μου, κάνοντας στροφή στον τρόπο ζωής μου. Αλλά ποτέ δεν εγκατέλειψα και δεν θα εγκαταλείψω ολοκληρωτικά το κουπί. Θα είναι το έρισμα για το υπόλοιπο της ζωής μου.